άσκηση, η οποία λέει τα εξής. Ένα βλήμα έχει μάζα, ένα σώμα έχει μάζα μη ένα ίσον 20 κιλά και ισορροπεί σε συγκεκριμένο επίπεδο. Έχουμε λοιπόν ένα σκοντάκι το οποίο έχει μάζα μη ένα ίσον 20 κιλά, ισορροπεί σε συγκεκριμένο επίπεδο. Ωραία. Και το οποίο έχει συγκεκριμένο επίπεδο έχει γωνία ίσως 32. Γιατί έχω πλαίσιος μαγκαδός. Λοιπόν, το οποίο έχει γωνία πλαίσιος 30 μέτρες. Ωραία. Ένα δεύτερο σώμα το οποίο έχει μάζα μη 2 ίσον 30 κιλά και ανεβαίνει στο κυκλόμενο επίπεδο, συγκρούνται για 10 κιλαστικά με τον πρώτο, έχοντας εντυπώσει πριν την κρούση την ταχύτητα με 2-10 μέτρα να σκόν. Και 10 κυκλαστικά, το ακούσατε έτσι. Ωραία. Ο συντελεστής μεταξύ του σωματώματος και του εδάφους είναι ρίζα 3 τρίτα. Ωραία, πόσο διάστημα διανύει το συστομάτωμα μέχρι να σταματήσει και αν θα γυρίσει. Γυρνάει, γράφω αν θα γυρίσει πίσω στο, στη βάση του κινητήματος επίπεδου, Jason 10 μέτρα, ανασκόνται το άγγλο και είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας. Λοιπόν, ένα καλό σύστημα πάλι, όπως έχουμε πει πολλές φορές στις ασκήσεις φυσικής, βγάζει. Πάμε. Και κινητήματος επίπεδο. 30 μέρες. Εδώ ένα σώμα μάζας μη 1 που ισορροπεί. Εδώ ένα σώμα μάζας μη 2 που έρχεται με ταχύτητα V2. Αμέσως μετά αρχή διαδίκηση ορμής, πλαστική κρούση, έχω το μη 1 και μη 2 που φεύγει με τη V κεφαλαίου και πάει μέχρι κάποια στιγμή που τι κάνει, να σταματήσει. Εδώ ενδιάμεσα οι δυνάμεις προσφούνται, προσοχή, είναι το βάρος ολικό, το βάρος ολικό χ, το βάρος ολικό χ, συγγνώμη αυτό είναι ψ, η μη και η και μη. Ωραία. Και θέλουμε να βρούμε και αυτό το διάστημα μας ζητάει μέχρι να σταματήσει. Δηλαδή εδώ που η γενική ταχύτητα είναι πόσο. Μηδέν. Ωραία. Για τα πράγματα τα φέρνουμε με τη σειρά. Λοιπόν, μπλα μπλα. Όταν λέω μπλα μπλα, του λέτε το σύστημα είναι απομονωμένο, κάνετε μια αρχή διατήρηση της ορμής, παιολική αρχική, παιολική τελική. Η παιολική αρχική είναι μη 2 επί δε 2 συν μη 1 επί δε ισούται μη 1 και μη 2 επί δε κεφαλαίο, μόλις βρίσκω τη δε κεφαλαίο η οποία είναι μη 2 επί 2 προς μη 1 και μη 2, άρα η δε κεφαλαίο βγαίνει ότι είναι ίση με 6 μέτρα να σηκώνω. Το να βρείτε μετά πόσο διάστημα κάνει μέχρι πάνω δεν είναι τίποτα παρά να κάνετε ένα εφαρμόζουμε ένα zoom UE για τις θέσεις η και θ που σημαίνει σίγμα W ισούται δέλτα K. Σίγμα W σημαίνει έργο βάρος ψ, έργο βάρος ολικό χ, έργο μη, έργο τρίβης, ισούται με κάπα τελική πλην κάπα αρχική. Και το έργο του βάρους ψ και το έργο της νη είναι 0 γιατί είναι δυνάμεις κάτι στην ατόπιση. Το έργο βάρους χ, β ολικό χ επί S επί συνημίτωνο των 180 γιατί κοντράρει συν τριβή τάφ επί S επί συνημίτωνο 180 τα κάνω αναλυτικά τελική κινητική ενέργεια πλην αρχική που είναι 1 δεύτερο, 1 και 2 επί V και το V κεφαλαίο που θέλω εγώ στο τετράγωνο. Αυτό κάνει τι, αυτό, μη 1 και μη 2 επί J επί μη τον οφθή επί S και η τριβή εδώ πέρα, μείον μη επί μη επί S ισούται με μείον ελεύθερον, μη 1 και μη 2 επί B και το τετράγωνο. Μου λέει κάποιος πώς θα βρούμε την νη, κύριε. Του ανοίγουμε ένα ωραίο ισοδυναμί εδώ πέρα και του λέμε ότι στον άξονα ψ ψητόνος η συνισταμένη του δυνάμεως στον άξονα του ψ είναι 0, μη πλην β ολικό ψ ισούται με το 0, μη ίσον β ολικό ψ ή αλλιώς μη 1 και μη 2 επί τζε επί συνημίτωνο της γωνίας φ.
Αυτό λοιπόν βγαίνει μείον μη 1 και μη 2 επί J επί μη τον οφεί επί S πλην μη επί μη 1 και μη 2 επί J επί συν μη τον οφεί μείον εν δεύτερον μη 1 και μη 2 επί B στο τετράγωνο. Αυτά όλα τα μη φεύγουν, να μην σας τα πολυλογώ. Φεύγουν και τα πλην και με την J η μη τον οφεί επί S πλην μη συν μη επί J επί συνημή των οφεί επί S ισούται με β τετράγωνο δεύτερα, γίνει κοινός παράγοντος εδώ το J μη το S και μένει μη επί J επί συνημή των οφεί ισούται β τετράγωνο προς 2 και τελικά το S γίνει από αυτό το τυπάκι β τετράγωνο προς 2, κατεβαίνει κάτω η παρένθεση, μπορώ να το κάνω J, η μη των οφεί συνημή, συνημή των οφεί καθώς είστε και κάνετε τις πράξεις, και αυτό το S, άμα κάνετε τις πράξεις, θα σας βγει ότι είναι 1,8 μέτρα. Το τρίτο ερώτημα λοιπόν, το οποίο θα το κάνω εδώ πέρα, παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι προσέξτε, για να γυρίσει προς τα έχει πάει πάνω πάνω. Όταν πάει πάνω πάνω λοιπόν, το βάρος είναι πάλι εδώ. Είναι έτσι, αλλά αυτή τη φορά τα δάκια, β' ολικό ψι, β' ολικό γ, αυτή τη φορά η τριβή γίνεται ανάποδα, όταν είναι αυτός να τσουλήσει προς τα κάτω. Και είναι στατική τριβή. Και πρέπει αυτή τη φορά, είναι πρώτη λογική διάσταση, πρέπει η β' ολική χ να είναι μεγαλύτερη από τη στατική τριβή. Δηλαδή η β' ολική χ που είναι μη 1 και μη 2 επί τζε επί μη τον οφή, γιατί είναι εδώ απέναντι η β' ολική χ και εδώ αυτή η γωνία φ, άρα απέναντι, να είναι μεγαλύτερη του μη επί μη, που το μη έχουμε πει, προσοχή, προσοχή, και μη τον οφεί μεγαλύτερο του μη, το είναι μη και ένα και μη δύο επί τζε, και συν μη τον οφεί. Φεύγουν αυτά, μένει μη τον οφεί μεγαλύτερο ίσο του μη συν μη τον οφεί, διαιρώνει συν μη τον οφεί, προσέξτε την κάμερα, και βγαίνει ότι η εφαρμογή του ομοίρα φύ πρέπει να είναι μεγαλύτερη του μη. Μα η εφαρμογή των 30 είναι ρίζα 3 τρίτα. Σωστά. Και πρέπει να είναι αυτή μεγαλύτερη από το ρίζα 3 τρίτα. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει, καταλήξαμε σε κάτι που δεν ισχύει. Άρα παραμένει ακίνητο. Παραμένει εκεί πάνω, ακίνητο, ακούνητο και ακίνητο. Όπως λέγαμε παλιά. Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση. Ευχαριστώ πολύ.